Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Απέχουμε μόλις λίγες ημέρες από τα Χριστούγεννα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αλλά η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αυτοδιοίκηση, αφού σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο παρουσιάστηκαν οι αναθεωρημένοι στόχοι σχετικά με την ανακύκλωση, αλλά και όλος ο σχεδιασμός που θα προκριθεί το επόμενο διάστημα, να δούμε πώς θα γίνει αυτός και πώς θα εφαρμοστεί. Και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, για το επόμενο διάστημα και το 2022, η Αττική θα γίνει μια περιφέρεια πρότυπο στην διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό είναι βασικό θέμα της εκπομπής σήμερα, γι' αυτό και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, θα έχουμε δηλώσεις φυσικά από τους πρωταγωνιστές αυτής της εκδήλωσης, αλλά φυσικά και αποσπάσματα από την ημερίδα που έγινε σήμερα το πρωί. Μέχρι να πάμε σε αυτό το θέμα όμως, να σας δώσω τίτλους, να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας, να στέλνετε δικά σας μηνύματα και φυσικά ό,τι θέλετε να μας πείτε. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook, Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attica.gr, 211-27-00714 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής, www.attica.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά δημοσκοπήσεις Attica TV, το κανάλι μας στο YouTube. Σας είπα το πρώτο θέμα της εκπομπής που στη συνέχεια θα το αναλύσουμε διεξοδικά, θα δούμε ποιοι είναι οι στόχοι επί της ουσίας για το 2022 σε σχέση με την ανακύκλωση, όλα όσα παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε και είχε διοργανωθεί από την Περιφέρεια Αττικής και τον ειδικό διαβαθμικό σύνδεσμο νομού Αττικής, το γνωστό σε όλους σας ΕΣΝΑ. Εκεί αναλύθηκε όλο το πλαίσιο, είχαμε και κυβερνητικές φυσικά παρεμβάσεις σχετικά με την ανακύκλωση. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος θα τα αναλύσουμε διεξοδικά. Να βάλουμε μία άνω τελεία στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα, να πάμε να δούμε τα του κορονοϊού. Είχαμε νέα παρέμβαση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου απήντησε στο ερώτημα αν θα υπάρξει ενδεχόμενο για νέα μέτρα το επόμενο διάστημα και κυρίως τα Χριστούγεννα και τι θα γίνει σε περίπτωση που εφαρμοστεί το μέτρο της υποχρεωτικότητας των rapid test σε όλο τον πληθυσμό. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. Η κυβέρνηση ζητά από όλους τους πολίτες να φερθούν υπεύθυνα την περίοδο των εορτών, στηρίζοντας τον αγώνα για τη δημόσια υγεία, στηρίζοντας την προσπάθεια να κρατήσουμε την οικονομία, τη ζωή, την κοινωνία, την εκπαίδευση πλήρως λειτουργικές. Χρειάζεται η πιστή τήρηση των μέτρων που διέπουν τη λειτουργία στη δημόσια σφαίρα, χρειάζεται η τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ελέγχου της κατάστασής μας μέσα από τεστ εν ώψη της μετακίνησης ή της συμμετοχής σε εορταστικές εκδηλώσεις, κυρίως σε κλειστούς χώρους. Εν ώψη της εορταστικής περίοδου έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο βάσει του οποίου προχωρούμε με ισχυρές συστάσεις πέραν για την τήρηση των μέτρων που έχουν θεσμοθετηθεί και για μέτρα που έχουν να κάνουν με την ατομική προστασία και για συχνούς ελέγχους. Σημειακές παρεμβάσεις ό,τι αφορά τους ελέγχους ενδεχομένως κριθούν απαραίτητο και αναγκαίο να γίνουν και θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα έγκαιρα αφού και η Επιτροπή συνεδριάσει και γνωμοδοτήσει. Από εκεί και ύστερα η κατάσταση με την Όμικρον είναι μια κατάσταση δυναμική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της, παρακολουθούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη και αναλόγως θα αντιδράσουμε έτσι ώστε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την κοινότητα, τη χώρα μας, από την διασπορά, την εκτεταμένη διασπορά της πανδημίας, της μετάλλαξης αυτής. Ανάλογα με τις εισηγήσεις που θα δεχθούμε, ενδεχομένως για κάποιες από τις μέρες των γιορτών, εκεί που θα παρατηρηθεί πολύ μεγάλη προσέλευση για διασκέδαση σε κλειστούς χώρους, εάν κριθεί αναγκαίο ένα τέτοιο είδους μέτρο, θα το συζητήσουμε και θα το ανακοινώσουμε έγκαιρα. Είναι πολύ χρήσιμο, δεδομένης της ευαισθησίας και της ανησυχίας που υπάρχει, στα μηνύματα που εκπέμπουμε προς την κοινή γνώμη για το τι ισχύει ή τι ενδεχομένως θα προστεθεί, να είμαστε πολύ σαφείς, πολύ καθαροί και πολύ συγκεκριμένοι. Γι' αυτό και οι ανακοινώσεις θα γίνονται όταν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα να ανακοινωθούν μετά από τις εισηγήσεις των αρμοδίων από το Υπουργείο Υγείας. Εάν κριθεί απαραίτητο να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το μέτρο, θα το επιβαρύνεται ο πολίτης που θα χρειαστεί να επισκεφθεί χώρους στους οποίους θα κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση του τεστ. Επειδή όμως οι εμβολιασμένοι πήραν μια καθαρή απόφαση να εμβολιαστούν και να ακούσουν τις προτροπές της κυβέρνησης, δεν είναι λίγο άδικο αυτό το μέτρο? Η δυναμική της Όμικρον και τα καινούργια δεδομένα που φέρνει ενδεχομένως αναγκάσει στο να πάρουμε τέτοιου είδους μέτρα για την περαιτέρω προφύλαξη και των ίδιων των εμβολιασμένων, μιας και είναι αχαρτογράφητη εν πωλής ακόμα η καινούργια μετάλλαξη της πανδημίας, έτσι ώστε και οι ίδιοι να προστατευτούν πολύ περισσότερο και να προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διασπορά της στην κοινότητα.
Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε τι είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θανάσης Πλεύρης, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν έχει συζητηθεί, αν συζητείται ή αν έχει πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί το μέτρο των rapid test για χώρους όπως είναι τα νυχτερινά κέντρα αλλά και τα θεματικά πάρκα για ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους. Να δούμε σε αυτό το σημείο όμως ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα της Αττικής βάσει των τελευταίων στοιχείων που έχουμε, Δευτέρα σήμερα. Άρα τα τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι χθες το απόγευμα. Κατά τα οποία 954 είναι στο σύνολο τα κρούσματα σε όλη την Αττική, εκ των οποίων Ανατολική Αττική 108 κρούσματα, στο βόρειο τομέα της Αθήνας 163 κρούσματα, στη Δυτική Αττική 30 κρούσματα, στο Δυτικό τομέα της Αθήνας 147 κρούσματα, στο Κεντρικό τομέα της Αθήνας 302 κρούσματα, στα νησιά της Αττικής 11 κρούσματα, στο Νότιο τομέα της Αθήνας 84 κρούσματα και στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά 109 κρούσματα. Να δούμε όμως τι δείχνουν και τα rapid test που διενεργήθηκαν σε δήμους της Αττικής. Ξεκινώντας από το Δήμο Νέου Ηρακλείου, όπου πραγματοποιήθηκαν 604 rapid test, 19 εκ των οποίων εντοπίστηκαν θετικά. Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου τώρα, 740 στο σύνολο τα rapid test, 13 έχουν εντοπιστεί θετικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι μειωμένη η έλεγχη. Από σήμερα θα είναι εκτεταμένη σε πολλούς δήμους της Αττικής. Να δούμε σε αυτό το σημείο τι απήντησε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θανάσης Πλεύρης, σχετικά με τα rapid test, αν έχει συζητηθεί από την Επιτροπή Δημοσιολόγων και τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Ότι το τέστινγκ εξετάζεται, οι αποφάσεις ανακοινωθούν. Τι άλλο να σας πω δηλαδή σε αυτό. Ναι, θέλετε να σας πω κάτι άλλο από εμείς, τη διαφορά. Εμείς θέλαμε να μας πείτε αν θα προλάβετε τις γιορτές, θα πάμε μετά. Κάτι... Αυτό ρωτάμε, είναι απλά τα πράγματα. Στις γιορτές θα μετακινηθεί ο κόσμος. Κάτι... Δεν πάει 15-20 Ιανουαρίου να κόβει βόλτες. Στις γιορτές θα μετακινηθούμε όλοι. Γι' αυτό πιέζουμε. Το τεστ γενικώς σε βασική αρχή είχαμε το τεστ πάντοτε. Αν θυμόσαστε πριν 2-3 μήνες μιλούσανε και είχαμε τη συζήτηση για lockdown, λέγαμε ότι δεν θα πάμε σε lockdown και υπήρχε αμφισβήτηση σε αυτά τα οποία λέγαμε. Οι γιορτές λοιπόν σας λέω ότι προχωράνε στο πλαίσιο που έχουμε λειτουργήσει. Οποιοιδήποτε περιορισμοί συνδυάζονται με έλεγχο του πληθυσμού και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν άμεσα αποφάσεις. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή, γιατί μισό λεπτό κύριε Σαβέλα, θα συνεδριάσει η Επιτροπή, οπότε συνεδριάζοντας η Επιτροπή θα συζητήσουμε. Επομένως, γιορτές θα κάνουμε με τα υπάρχοντα μέτρα, λέτε. Γιορτές θα κάνουμε με τα υπάρχοντα. Δεν θα υπάρχει κάποιο επιπλέον μέτρο στις γιορτές, θα καταλάβουμε. Σας είπα, θα συνεδριάσει η Επιτροπή τις επόμενες μέρες και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Επομένως, είναι ανοιχτό. Τα εορταστικά προγράμματα θα γίνουν κανονικά. Υπουργέ, τα δύο ενστάσεις. Κλείνουμε έτσι το κομμάτι του κορονοϊού. Αλλάζουμε θέμα τελείως. Παραδίδεται επί της ουσίας το πρώτο έργο στο ελληνικό. Και ποιο είναι αυτό, θα μας πει η Εύα Σουλούκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, να δούμε όλες τις λεπτομέρειες και μάλιστα νωρίτερα από το αναμενόμενο. Καλησπέρα, Εύα. Καλησπέρα, Γιώργο. Ακριβώς έτσι ξεκινάει λοιπόν σήμερα την πορεία του στον χρόνο και εντάσσεται στη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο με παράδοση της πρώτης έκτασης πρασίνου και ψυχαγωγίας 70 στρεμάτων. Μιας έκτασης όσο περίπου ο μισός εθνικός κήπος, καθώς ανοίγει τις πόρτες του το Experience Park. Πρόκειται για ένα μέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο δημιουργείται στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται στην πρώην έκταση του αεροδρομίου του Ελληνικού, ενός πάρκου που στην ολοκλήρωσή του θα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Στη συγκεκριμένη έκταση που παραδίδεται από τη Lambda Development, νωρίτερα από τον αναμενόμενο και μόλις 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης για το ελληνικό, όπως είπες και εσύ, ανακοίνωσε η εταιρεία φυτεύτηκαν 500 δέντρα και 55.000 φυτά από μεσογειακές ποικιλίες με βάση το σχεδιασμό που βασίστηκε και την βιοποικιλότητα της περιοχής. Το έργο έχει σχεδιαστεί και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση από τη συλλογή του βρόχινου νερού για τις ανάγκες ίδρευσης και ελαχιστοποίησης της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μέχρι και την αξιοποίηση των υφιστάμενων υλικών για τη δημιουργία αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως παγκάκια και μονοπάτια. Στο πάρκο, μεταξύ των άλλων, θα υπάρχει και ένα συντριβάνι με εκατοντάδες πίδακες νερού που θα δημιουργούν μοναδικές χορογραφίες και ένας χώρος υπαίθριας άθλησης, παιδική χαρά με παιχνίδια κατασκευασμένα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, καθώς και ο κήπος Ζεν, που αποτελεί έτσι μια όαση που το στοιχείο του νερού και η μεσογειακή φύση κυριαρχούν. Από σήμερα, λοιπόν,
9 Ιανουαρίου στο Experience Park για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα υπάρχουν δύο μοναδικές εγκαταστάσεις φωτισμού, δημιουργώντας έτσι μια βιωματική ξεχωριστή εμπειρία. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εορτών, από σήμερα 20 Δεκεμβρίου έως και τις 9 Ιανουαρίου του 2022, το ωράριο λειτουργίας θα έχει ως εξής. Καθημερινές Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 5 το απόγευμα και τις 10 το βράδυ, το Experience Park είναι προσβάσιμο με δωρεάν είσοδο από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης που είναι πολύ κοντά στη στάση του μετρό Ελληνικού και για τη διευκόλυνση των επισκεπτών θα παρέχεται και δωρεάν πάρκινγκ. Μάλιστα, επί της ουσίας, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι το πρώτο έργο που παραδίδεται στο Ελληνικό, μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα είναι ένα πάρκο που είναι προσβάσιμο από σήμερα και μέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Να ξαναπούμε 5 με 10 το βράδυ. Θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει εκεί να περπατήσει και να δει αυτή την ωραία ανάπλαση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Καλή συνέχεια. Επίσης. Συνεχίζουμε εμείς με τους Δήμους. Μια πολύ σημαντική δράση και καινοτομία από πλευράς Δήμου Αθηναίων. Τις αποστάσεις διερμηνίας στην ελληνική νοηματική. Προβάλλουμε καθημερινά εδώ μέσα από την εκπομπή και με τη βοήθεια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος όλες τις πρωτοβουλίες και καινοτομίες των Δήμων. Μια πρωτοποριακή υπηρεσία εγκαινιάστηκε πρόσφατα στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. Είναι εξ αποστάσεως διερμηνία στην νοηματική γλώσσα. Όλα τα άτομα με προβλήματα ακοής που χρησιμοποιούν την νοηματική γλώσσα θα μπορούν άμεσα και τελείως δωρεάν να εξυπηρετούνται στα δημοτικά μας ιατρεία, να επισκέπτονται τον ιατρό, να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους πάρα πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας την εξ αποστάσεως διερμηνία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στέκεται έμπρακτα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιστρέφουμε εδώ. Ματίνα Πολυχρόνη βρίσκεται στο στούντιο να δούμε και άλλες ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά, το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην ημερίδα, στην εκδήλωση που έγινε από την Περιφέρεια Αττικής και τον ειδικό διαβαθμικό σύνδεσμο νομού Αττικής σχετικά με την ανακύκλωση. Θα έχουμε εκτενέστατο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αλλά φυσικά και αποσπάσματα από την ημερίδα. Ματίνα, σε ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Μισό εκατομμύριο ευρώ παίρνουν 14 δήμοι της χώρας από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ως αντισταθμιστικά ωφέλη, καθώς επιβαρύνονται από την λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων. Περίπου 480.000 ευρώ κατέβουν με το Υπουργείο Εσωτερικών σε 54 δήμους για τα ενίκια χώρων στέγασης κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, CSI, η Περιφέρεια Αττικής συστήνει το υβριδικό κέντρο ABC για την διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού εφήβων. Στόχος είναι η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών που υφίστανται εκφοβισμό είτε μέσα στην οικογένεια είτε μέσω του διαδικτύου. Για το σημαντικό έργο των δομών που φροντίζουν άτομα με νοητική στέρηση, ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κατά την επίσκεψή του στη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης Μαρίς Μης στην Ηλιούπολη. Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί 21 αντίστοιχες δομές με συνολικά 9,3 εκατομμύρια ευρώ. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες θα απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο στις 9 το βράδυ στην κεντρική σκηνή Δημήτρης Ροντήρης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου. Και κλείνοντας, ατλώντας έμπνευση από τον αστικό ιστό της Αθήνας, ο διάσημος καλλιτέχνης Γκίντο Βαν Χέλτεν δημιούργησε ένα ξεχωριστό γκράφιτι στην καρδιά των Εξαρχείων. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι κοσμητοκτήριο στο οποίο στεγάζεται το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία στα Εξάρχεια. Ο διεθνούς φήμης Αυστραλός street artist Γκίντο Βαν Χέλτεν έφτασε στην Αθήνα ύστερα από πρόσκληση που το απίθυνε η Πρεσβεία της Αυστραλίας και ο Δήμος Αθηναίων, ώστε να δημιουργήσει ένα εμβληματικό γκράφιτι μεγάλων διαστάσεων που θα αποτείει φόρο τιμής στην γειτονιά.
ο δημιουργός επισκέφθηκε την περιοχή των Εξαρχείων, γνώρισε από κοντά τους κατοίκους και τους επαγγελματίες και αφού άκουσε τις ιστορίες τους και φωτογράφησε την καθημερινή του ζωή, κατέληξε στο θέμα που κατά τον ίδιο χαρακτηρίζει περισσότερο την συγκεκριμένη γειτονιά, η έκδοση και πώληση βιβλίων. Περπατώντας στα στενά της Μπενάκη, της Όλωνος και της Ακαδημίας, ο Γκίντο Βαν Χέλτεν διαπίστωσε πως πρόκειται για μια γειτονιά γεμάτη εκδοτικούς οίκους και εργαστήρια βιβλιοδεσίας. Έτσι, πηγή έμπνευσης για τον δημιουργό αποτέλεσε η σχέση ενός δασκάλου με τον μαθητή του, ο οποίος σε ηλικία μόλις 12 ετών έφτασε στο βιβλιοπωλείο του ανθρώπου, ο οποίος έγινε ο μέντορας του και τον μίμησε στην τέχνη του βιβλίου. Ο Γκίντο Βαν Χέλτεν βρέθηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας για το Διεθνές Street Art Festival Πάτρας. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του βρίσκεται στην απαγορευμένη ζώνη του Τσέρνομπιλ, στην Ουκρανία, το οποίο δημιούργησε για την 30η επέτειο της πυρηνικής καταστροφής. Η δουλειά του έχει επηρεαστεί από την αγάπη του για τα ταξίδια και τους νέους πολιτισμούς, με τα έργα του να κοσμούν από πολυκατοικίες μέχρι και φράγματα σε όλο τον πλανήτη. Πολύ σημαντικό και πολύ ιδιαίτερο και εξαιρετικό το έργο του καλλιτέχνη. Είναι ένας πάρα πολύ διάσημος street artist, ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάνει φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, έχει πολύ μεγάλη γνώση και της φωτογραφίας αλλά και των γκράφιτι και πραγματικά η δουλειά του παγκοσμίως έχει εντυπωσιάσει όλο τον κόσμο. Είδαμε στα φράγματα τώρα τι είχε δημιουργήσει. Είναι πρωτόγνωρο αυτό το οποίο κάνει ο Γκίντο Βαν Χέλτεν και γι' αυτό λοιπόν το υιοθέτησε και ο Δήμος Αθηναίων. Μάλιστα. Να αναφέρουμε και να πούμε από σήμερα ότι αύριο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και φωτορεπορτάζ κυρίως από την εκδήλωση, από τη δράση μάλλον του Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Αττικής και όχι μόνο. Αυτό που έμαθα το Σάββατο που ολοκληρώθηκε η δράση, επειδή επικοινώνησα να δω πώς πήγε, οι περισσότεροι δήμαρχοι μου μετέφεραν το γεγονός ότι ήταν πραγματικά συγκινητική και μοναδική η συνεισφορά και η προσέγγιση του κόσμου και η προσέλευση του κόσμου σε αυτή τη δράση, όπου συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά παιχνίδια σε όλους τους Δήμους της Αττικής. Είναι πολύ αξιοσημείωτο και σημαντικό ότι όλοι οι Δήμοι κάθε φορά, όπως κάναν τώρα που να θυμίσουμε, συγκέντρωσαν παιχνίδια και όχι μόνο, ό,τι μπορούσε ο καθένας να προσφέρει για να απολαύσουν τα παιδιά από άπορες οικογένειες εν ώψη των εορταστικών ημερών, γιατί τα παιδιά είναι μάλλον τα Χριστούγεννα η γιορτή αυτή για τα παιδιά. Πρέπει να νιώθουν την χαρά και ένας τρόπος για να νιώσουν και τη χαρά είναι τα δώρα, είναι τα παιχνίδια και ο κόσμος έφτασε λοιπόν και προσέφερε ό,τι μπορούσε σε καλή κατάσταση, όπως είχαν κάνει και για την σχολική περίοδο με τη συγκέντρωση των σχολικών ειδών. Ναι, είμαι ειλικρινής, μπήκα λίγο στον πειρασμό και ρώτησα με όσους επικοινώνησα σε σύγκριση με αυτή τη δράση που έγινε με τα σχολικά. Μου λένε καμία σχέση, πραγματικά η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγαλύτερη και το αξιοσημείωτο στη συγκεκριμένη δράση που έγινε με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπου συγκεντρώθηκαν αυτά τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια ή ήδη γενικότερα, είναι ότι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και πολλές εταιρείες. Πολλές εταιρείες προσέφεραν ή πολλοί ιδιώτες που είχαν καταστήματα, είτε βιβλιοπωλεία είτε άλλα που έχουν παιχνίδια, μπήκαν στη διαδικασία και πήγαν στους δήμους που έγινε αυτή η δράση και άφησαν και εκείνοι πολύ μεγάλο μέρος. Θα έχουμε αναλυτικό φωτορεπορτάζ και αύριο. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δραστηριοποιείται λίγο παραπάνω τα Χριστούγεννα, έτσι. Ναι, είναι... λειτουργεί το θεμικό του κόσμου, λειτουργεί όλο αυτό το συγκινησιακό που υπάρχει τις γιορτινές αυτές ημέρες. Πριν πάμε και κλείσουμε φυσικά με τα χριστουγεννιάτικα που ανέφερες και εσύ και έχεις συμπεριλάβει μέσα στο δελτίο, σημαντική δράση από πλευράς Περιφέρειας Αττικής, ABC, το υβριδικό κέντρο αυτό που δημιουργείται με τον, μπορώ να πω, με τον άνθρωπο σύμβολο σε σχέση με, με όλο αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για την κυβερνοασφάλεια. Μιλάω φυσικά για τον κύριο Σφακιανάκη. Ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολύ σημαντικό έργο χρόνια τώρα στο κομμάτι αυτό του ψηφιακού κόσμου και στην προστασία κυρίως και των παιδιών αλλά και όλων των ηλικιών ανθρώπων οι οποίοι έχουν χρειαστεί
την παρέμβασή του και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν τώρα υπέγραψε ένα σύμφωνο συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη. Για αυτό το υβριδικό, για το Ινστιτούτο, ABC όπως τα λέγεται, θα είναι με το Ινστιτούτο CSI Κυβερνοασφάλειας, υπέγραψαν αυτό το σύμφωνο συνεργασίας για να δημιουργηθεί ουσιαστικά μία εφαρμογή η οποία θα μπορεί κάποιος να την κατεβάσει είτε σε κινητό ή σε τάμπλετ και τα παιδιά τα οποία υφίστανται εκφοβισμό, τρομοκρατία, απειλή είτε μέσα στην οικογένειά τους, αισθάνονται δηλαδή φόβο είτε υφίστανται όλες αυτές τις καταστάσεις μέσα στην οικογένειά τους είτε μέσω του διαδικτύου δεχθούν κάποια απειλή, εκφοβισμό, θα μπορούν στην εφαρμογή αυτή που θα έχουν κατεβάσει στο κινητό να στείλουν το μήνυμά τους, να επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Μάλιστα, και κλείνουμε με τα Χριστουγεννιάτικα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου έχεις και εκεί αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι θα περιμένουμε, τι περιμένουμε. Όσοι βρεθούν λοιπόν αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 9 η ώρα το βράδυ, σε αυτόν τον πολύ εμβληματικό χώρο, θα μπορέσουν να απολαύσουν Χριστουγεννιάτικες μελωδίες εν ώψη των εορταστικών ημερών. Είναι σε συνεργασία του Δήμου με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο, αλλά και την Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών. Έτσι λοιπόν αρχικά θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μουσική συνάντηση της παιδικής χοροδίας με την ορχήστρα εγχόρδων και στη συνέχεια θα μπορέσουν να δουν και την φιλαρμονική ορχήστρα να τους δώσει τη δυνατότητα έτσι να ακούσουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Είχε και άλλη μια πολύ όμορφη δράση το Σαββατοκύριακο Δήμος Πειραιά με τους Άγιους Βασίληδες. Το είχαμε δει και πριν 2 χρόνια και φέτος έγινε. Ακριβώς πέρσι δεν έγινε λόγω του lockdown και των υγειονομικών, αλλά φέτος έγινε και νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία και των διοργανωτών και των πολιτών, αλλά και της Δημοτικής Αρχής. Βρέθηκε πάρα πολύ κόσμος. Πολλοί κόσμος στην περιοχή και ήταν μια πολύ ευχάριστη νότα. Πραγματικά φόρεσαν πολύ τα γιορτινά τους, είχε μεγάλη συμμετοχή και έτρεξαν για καλό σκοπό. Για τη δράση που είπαμε πριν, να πούμε γιατί είναι σημαντικό ότι είναι με ελεύθερη είσοδο, αλλά θα πρέπει να προμηθευθούν δελτία εισόδου από την πολύ γνωστή πλατφόρμα για μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις. Ναι. Ματίνα, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εμείς θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο της εκπομπής. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να δούμε γρήγορα και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε δηλαδή τα κεντρικά θέματα των τοπικών εφημερίδων, ξεκινώντας όπως κάνουμε καθημερινά με την επικαιρότητα Δυτικής Αττικής. Νίκος Μελετίου, περιμένουμε τη δίκη εκτενής αναφορά για τον αγωγό του αεροδρομίου από το Δήμαρχο Ασπροπύργου. Κεντρικό λιμεναρχείο Ελευσίνας, με επιτυχία η άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης υπόκαμπος 4-2021. Ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου για τις παιδικές χαρές, στο νοικοταφείο και τις διαζώσεις Θεμιστοκλής Τσόκας θα γίνει μεικτή συνεδρίαση στις 9 Ιανουαρίου. Να πάμε τώρα στην εφημερίδα Θριάσιο. Πρόταση Βόνβα να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε όλη την Ευρώπη από τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου. Έφοδος θεματοφύλακα του Συντάγματος στο ΚΕΠ Ασπροπύργου. Απειλές δέχτηκαν οι υπάλληλοι. 4 ανήλικα λίστεψαν οδηγό εν κινήσει στο Μενίδη. Και μάλιστα και μια κινηματογραφική πραγματικά καταδίωξη. Καθημερινή εφημερίδα Αμαρισία, στην οποία κεντρικό θέμα απόφαση σταθμός από το Δημοτικό Συμβούλιο μεταμόρφωση. Στα χέρια του Δήμου περνά το χτήμα Κουτσουμπέλη έναντι 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στράτος Αραούδας, η αγορά αποτελεί μια ακόμη δέσμευση της νυν Δημοτικής Αρχής που γίνεται πραγματικότητα. Στα σχέδια της διοίκησης η αξιοποίηση του χώρου με τη λειτουργία πολιτιστικού κέντρου. Στο κτήμα βρίσκεται και συγκρότημα κτηρίων παλαιού υφαντουργίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού. Τις επόμενες ημέρες θα είναι εδώ ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης να μας πει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτό, αλλά φυσικά και για όλα τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στο Δήμο του. Δημήτρης Γαλάνης, μετατρέψαμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες αναβάθμισης του προαστίου. Ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού προχώρησε σε δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων για το 2020. Αθηναϊκά νέα.
Μάη Εργάνη, όσα πρέπει να γνωρίζετε σε πιλωτική λειτουργία η ψηφιακή κάρτα, ψηφιακός μετασχηματισμός. Και πέρασε από τη Βουλή ο προϋπολογισμός 158 νέες σε μια συνεδρίαση με πάρα πολλές εντάσεις πραγματικά. Και κλείνουμε λοιπόν με την εφημερίδα Κοινωνική. Παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε. Τον ψάχνουν σε όλη την Αττική. Η αστυνομία αναζητά ένα λευκό αυτοκίνητο μάρκας Peugeot 206. Ζητά πληροφορίες και στοιχεία από πολίτες. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ. Επιστροφή στο στούντιο, δεύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων. Θα ξεκινήσω όμως δίνοντας τρόπους επικοινωνίας, γιατί περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Τα δεχόμαστε καθημερινά και μας δίνετε φυσικά και ένασμα για ρεπορτάζ. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-0714 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής, www.attica.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube, Δημοσκοπήσεις Attica TV. Όπως σας είχα προαναγγείλει, το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στην εκδήλωση που έγινε από τον ΕΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την ανακύκλωση. Θα πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, από το Βήμα και επανερχόμαστε εδώ για να δούμε όλο το ρεπορτάζ. Ξεκινάμε λοιπόν την υλοποίηση του δικτύου ανακύκλωσης για όλους τους Δήμους, χωρίς κόστος και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε την ενίσχυση των Δήμων με οχήματα βιοαποβλήτων, γιατί γνωρίζουμε καλά πως η εκτροπή των βιοαποβλήτων από την ταφή είναι άμεσα εφικτή και μονόδρομος για την υλοποίηση των στόχων του 2025, ξανά χωρίς κόστος για τους Δήμους. Με αυτές τις δύο ενέργειες, απόλυτα συνεπείς στις δεσμεύσεις που είχαμε δώσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα, το Γενάρη του 20, δίνουμε δύναμη στους Δήμους για να πετύχουν σημαντικά περιβαλλοντολογικά αποτελέσματα και να προσεγγίσουν στους υψηλούς στόχους του 25. Ενώ τους βοηθάμε να πετύχουν σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης, εφόσον μεγαλώνοντας την εκτροπή θα μειωθεί και το κόστος επεξεργασίας και διάθεσης τάξεως του 55 ευρώ ανά τόνο. Παράλληλα, θα αποφύγουν την επιβάρηση από το τέλος ταφής που θα επιβληθεί 1η-1η του 22, που θα ξεκινήσει από 20 ευρώ τον τόνο, φτάνοντας τα 35 ευρώ σε λίγα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, σήμερα ξεκινάμε. Το 22 θα είμαστε πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι. Ενισχύουμε σήμερα την υπογραφή των συμβάσεων, το πλωστάσιό μας με νέο εξοπλισμό. Εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης, ευαισθητοποίηση επιβράβευση με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης με συστήματα ανύψωσης και δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης ζύγης και καταγραφής, αυτόματοι μηχανισμοί κομποστοποίησης, προμήθεια κάδων για την επέκταση του προγράμματος διαλογής στην πηγή του έντυπου χαρτιού, έξυπνος οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, έξυπνη σίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων και όσκια ανακύκλωσης. Με τον εξυπνισμό αυτό, με τα 100 νέα απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων, τα πάρκα κυκλικής οικονομίας που προωθούμε στην κατασκευή τους και τις νέες μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων, αλλά και το κυριότερο, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών μέσα από ένα πρόγραμμα πλέον επικοινωνίας και εκπαίδευσης των ίδιων των πολιτών που ξεκινάει μέσα στον πρώτο μήνα του 2022, βάζουμε ισχυρές βάσεις για να καταστούν τα επόμενα χρόνια η Αττική περιφέρεια πρότυπο στη διαχείριση των στερών αποβλήτων της. Πράσινη περιφέρεια που υιοθετεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και βέβαια πρώτη περιφέρεια της ανακύκλωσης.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο να δούμε όλο το ρεπορτάζ. Μαζί μας βρίσκεται ο καλός συνάδελφος ο Στέλιος Αρέσκος. Εκτάκτο σήμερα δεν θα αναφέρεις, δεν θα μας πεις τα αθλητικά. Δεν θα μπορούσα κιόλας να υποστηρίξω μια τέτοια συζήτηση, η αλήθεια είναι. Αλλά για, μπορείς, να μιλήσω, για να μιλήσω, όχι ειλικρινά δεν θα μπορούσα και το μπορείς, λέω ανοιχτά. Και θα στο αποδείξω ότι μπορείς. Για να μιλήσουμε όμως για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και με τη δική σου ορολογία, τελικά η Περιφέρεια Αττικής το 2022 θα βάλει γκολ στην ανακύκλωση. Κοίτα να δεις, δεν ξέρουμε αν θα βάλει γκολ, γιατί ξέρεις πάντα η μπάλα κάνει τα δικά της τερτύπια. Αυτή αποφασίζει αν θα πάει δοκάρι και έξω ή δοκάρι και μέσα. Εγώ θα σου πω ότι με βάση την αθλητική αργό, αν θέλεις να χρησιμοποιήσω, πριν από 2,5 χρόνια περίπου, ήμασταν για να πέσουμε κατηγορία, να υποημαστούμε στην ουρά της Ευρώπης, αν το δούμε σαν βαθμολογία ευρωπαϊκή, όταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσαν πως όλα αυτά τα κονδύλια για την ανακύκλωση δεν έχουν απορροφηθεί, οπότε θα τα χάσετε σαν χώρα. Θα πρέπει κάτι να κάνετε άμεσα και από τότε έχει κινητοποιηθεί τέλος πάντων ο μηχανισμός και της κυβέρνησης και της περιφέρειας και φτάσαμε 2 χρόνια μετά όχι μόνο να μην παλεύουμε πια για τη σωτηρία στην πρώτη κατηγορία θέλεις της Ευρώπης αλλά να είμαστε σε πολύ καλό σημείο εκκίνησης για να γίνει μια απόλυτη ανατροπή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από ό,τι είπε και ο κ. Πατούλης στην ομιλία του, σε 2 χρόνια από σήμερα περιμένουμε να διπλασιαστεί τουλάχιστον το ποσοστό της ανακύκλωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να μειωθεί δραστικά το ποσοστό ταφής. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, γιατί όπως είπε και ο κ. Γραφάκος, όταν εμείς υπερβαίνουμε με το ζόρι το 10% στην ανακύκλωση και στην Ευρώπη πλέον ξεπερνούν το 50% και ειδικά στην ταφή εμείς είμαστε περίπου στο 80%, λίγο πιο κάτω ίσως, της 100 πάντα, και στην Ευρώπη είναι γύρω στο 5%, νομίζω ότι τα ποσοστά μιλάνε από μόνα τους. Δηλαδή το πόσα βήματα πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε σε ένα σημείο να ανταγωνιζόμαστε με την καλή έννοια τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το ζήτημα είναι ότι θα δοθούν στους Δήμους με βάση τις σημερινές προγραμματικές συμβάσεις οι εξοπλισμοί. Γιατί που επί της ουσίας και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εκδήλωσης ήταν πέραν των στόχων που έχουν τεθεί για το 2022, είναι και ότι έπεσαν και υπογραφές για το νέο εξοπλισμό που θα δοθεί ακριβώς. το 2022 στους Δήμους. Γιατί ακριβώς. Δεν μπορούμε να μιλάμε φυσικά για ένα προγραμματισμό για στόχους χωρίς να υπάρχει και απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είδαμε και τα κουμπούκλια εκεί έξω από το Ζάπιο, τα ειδικά για κάθε μορφή ανακύκλωσης. Πλαστικό, χαρτί, βιοαπόβλητα, εξαρτάται τι ανακυκλώνει ο κάθε κάδος. Από εκεί και πέρα, όταν, όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα σε κάθε Δήμο, ναι, πιστεύω ότι σταδιακά θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και θα γίνει και, Γιώργο, αυτό είναι το πιο βασικό για μένα, θα γίνει και συνείδηση στο πολίτη, γιατί εκεί είναι το στοίχημα. Δηλαδή, κάνει την προσπάθεια ο Δήμος, υπάρχουν οι εξοπλισμοί, υπάρχουν τα μηχανήματα, υπάρχουν οι κάδοι, ήδη κυκλοφορούν πάρα πολλά ειδικά φορτηγά σε πολλά σημεία της Αθήνας καθημερινά, όπως είπε ο κ. Πατούλης, αλλά αν εμείς από μόνοι μας δεν καταλάβουμε τη σημασία που έχει για τη βιώσιμη ανάπτυξη που λέμε, για την κυκλική οικονομία, θα είμαστε πάλι πίσω, θα μείνουμε πάλι πίσω. Με λίγα λόγια, όσο και καλό να είναι το σύστημα διαχείρισης, αν δεν πειθαρχούν και δεν συμμετέχουν οι πολίτες, δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Γιατί το είπε και ο Περιφερειάρχης στο απόσπασμα που παρακολουθήσαμε, το Α και το Μ είναι η εκπαίδευση των πολιτών. Βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Και ξέρεις πολύ καλά ότι οι τίτλοι, τα πρωταθλήματα, κερδίζονται από ομαδική προσπάθεια. Όχι από κάποιους κρίκους, αν δεν δουλεύουν κάποιοι άλλοι σωστά. Λοιπόν, οπότε πολύ καλά κάνει η περιφέρεια. Όντως η Αττική μπορεί να γίνει μια πράσινη περιφέρεια. Και πρότυπο, μάλιστα. Και πρότυπο για τη χώρα. Από εκεί και πέρα όμως και η προσπάθεια των Δήμων σαφώς θα γίνει, αυτά πάρουν και τα κατάλληλα μηχανήματα. Οι δημότες, οι πολίτες, εμείς, το πώς θα ανταποκριθούμε και θα
εφαρμόσουμε όλα αυτά που θα πρέπει να κάνουμε για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Βρέθηκαν φυσικά στην εκδήλωση και κυβερνητικά στελέχη. Και αυτό φαίνεται ότι το είχαμε συζητήσει και για το συγκεκριμένο θέμα πριν δύο χρόνια, ότι υπάρχει και η πολιτική βούληση να προχωρήσει στο συγκεκριμένο θέμα, που είναι και το Α και το Μ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και νομίζω ότι φάνηκε και από δηλώσεις και δημάρχων και του κ. Πατούλη, ότι τουλάχιστον από την πλευρά του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του κ. Γεωργιάδη, του Υπουργού. Του Υπουργού, ακριβώς, ναι, συγγνώμη, έγινε ό,τι καλύτερο για να προχωρήσει άμεσα και για να δημιουργηθεί, να δρομολογηθεί μάλλον, αν θέλεις, και μια κατάσταση στη φυλή για να σταματήσει σταδιακά η ταφή των σκουπιδιών στο συγκεκριμένο χώρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Αν και μίλησε με ποδοσφαιρικούς όρους, μπορώ να πω ότι γίναμε κατανοητοί. Γίναμε κατανοητοί σε όλους. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσαν στην κάμερα του Attica TV τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Απορριμμάτων ο κ. Μανώλης Γραφάκος. Με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κ. Πατούλη και την Περιφέρεια Αττικής, έχουμε πολύ στενή συνεργασία ως Υπουργείο Ανάπτυξης για την πράσινη Αττική. Έχει έρθει η ώρα να πετύχουμε τους στόχους μας και στην ανακύκλωση και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και κυρίως να τρέξουμε για να μην μείνουν αδιάθετοι ευρωπαϊκοί πόροι, όπου δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε ένα άδειο σιρτάρι χωρίς ούτε μία έτοιμη μελέτη για να μπορούμε να δημοπρατήσουμε. Είμαστε πια όριμοι, δημοπρατούμε, τα έργα θα γίνουν και η ζωή των Αθηνών θα γίνει καλύτερη. Σήμερα ξεκινάμε, όπως υποσχεθήκαμε πριν δύο χρόνια σε αυτή την αίθουσα, ότι η ανακύκλωση θα αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της Αττικής μας. Ήδη και τα ζητήματα των βιοαποβλήτων και των ρευμάτων, τα οποία θα βρεθούν σε κάθε γειτονιά της Αττικής, είναι έτοιμα. Με αυτόν τον τρόπο, σύντομα η Αττική μας θα είναι η πράσινη περιφέρεια της χώρας και αποδαχτυλοδεικτούμενη με τη μεγαλύτερη χωματερή, θα γίνει η περιφέρεια που όλοι θα εκτιμούν για τον τρόπο που θα κάνει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Προχωράμε. Η χώρα μας δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν τα έχει πάει καλά στη διαχείριση των αποβλήτων και αυτό αποτυπώνεται από δύο πολύ συγκεκριμένους δείκτες. Το ποσοστό ανακύκλωσης, που στην Ελλάδα δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε το 20%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σήμερα στην Ευρώπη είναι 50%, και στο ποσοστό ταφής, που πρόσφατα πέσαμε λίγο κάτω από 80%, όταν η Ευρώπη σήμερα είναι στο 26%. Για να αλλάξουμε αυτά τα νούμερα, τα οποία αποτυπώνουν κακή διαχείριση, η οποία δεν αξίζει ούτε στην ιστορία μας, ούτε στον πολιτισμό μας, ούτε στο φιλότιμο του ελληνικού λαού, πρέπει να δουλέψουμε και κυρίως πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές. Υποδομές ανακύκλωσης, σαν αυτές που δημιουργεί σήμερα η περιφέρεια, κάνοντας και αυτή στο επίπεδο της Αττικής το δικό της καθήκον, και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του ενιαίου συνδέσμου, αλλά και υποδομές οι οποίες θα διαχειρίζονται τα απόβλητά μας και από εκεί θα μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Σε αυτές τις υποδομές είμαστε περήφανοι. Για τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε καταφέρει, έχουμε δημοπρατήσει 23 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και έχουμε βάλει πλέον τη χώρα σε μια άλλη τροχιά, ώστε μέχρι το 2030 να έχουμε καταφέρει να έχουμε μειώσει το ποσοστό της ταφής κάτω από το 10%. Για να γίνει λοιπόν αυτό, όλοι μαζί, πολιτεία, αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και πολίτες, νομίζω θα τα καταφέρουμε να φέρουμε τη χώρα μας εκεί που πραγματικά της αξίζει, στη διαχείριση των αποβλήτων. Μάλιστα, να σας δώσουμε λίγα στοιχεία ακόμα. Ποιος είναι ο εξοπλισμός που θα δοθεί στους Δήμους, ο δωρεάν εξοπλισμός? Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης, ευαισθητοποίηση επιβράβευσης με γωνιές ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης με συστήματα ανύψωσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης. Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης, ζύγησης και καταγραφής. Αυτόματη μηχανική κομποστοποιητές. Προμήθεια κάδων για την επέκταση του προγράμματος διαλογής στην πηγή του έντυπου χαρτιού.
Έξυπνος οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. Έξυπνη νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, καθώς και κιόσκια ανακύκλωσης. Αυτός είναι κάποιος από ένα μέρος του εξοπλισμού που θα δοθεί εντελώς δωρεάν βάσει του προγραμματισμού της περιφέρειας στους Δήμους της Αττικής, έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και όχι μόνο να ενισχυθεί, ακόμα και σε Δήμους που ενδεχομένως να μην εφαρμόζεται ή να εφαρμόζεται με σημαντικές ελλείψεις, να τονωθεί ακόμα περισσότερο το ζήτημα της ανακύκλωσης. Σημαντική η σημερινή μέρα, όπως είπα, για την αυτοδιοίκηση, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο, αν δεν είχαμε τα του κορονοϊού, θα ήταν το πρώτο και βασικό θέμα της επικαιρότητας, όχι μόνο της αυτοδιοικητικής, για όλη την Αττική. Να δώσω για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας λίγο πριν κλείσουμε. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-0014 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.tv.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο την σημερινή εκπομπή με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορύδη στο συνέδριο του φορέα, του δικτύου πόλεων, βιώσιμη πόλη. Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολούθησατε. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Βιώσιμη πόλη. Μία ιδέα που ξεκίνησε το 2017 μεταξύ 30 και 35 δήμων που είδαμε το αδιέξοδο ότι δεν μπορούσαμε, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Υπουργέ, να συμμετάσχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε να κάνουμε πράξη τη δικτύωση, δηλαδή αυτό που είναι και μοντέλο, αλλά και μας αρέσει και μας πάει, γιατί είμαστε αυτοδιοικητικοί και μας αρέσει να δικτυωνόμαστε γενικότερα και να δημιουργούμε συμμαχίες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίζει για τους τόπους. Άρα λοιπόν ως πρώτη ιδέα ξεκινήσαμε το 2017 εδώ στην Αθήνα, το ιδρυτικό μας συνέδριο. Σήμερα έχουμε σχεδόν 80 δήμους από όλη την Ελλάδα, του Πολυτεχνείου Αθηνών, του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος Κύπρου, κυπριακούς δήμους, γιατί πραγματικά αγκαλιάστηκε αυτή η προσπάθεια, γιατί τα ευρωπαϊκά είναι ο στόχος. Και είμαι πολύ χαρούμενος που υλοποιούμε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα με το δίκτυο Βιώσιμη Πόλη. Και γιατί Βιώσιμη Πόλη? Γιατί ιδρύθηκε βασικά για την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την αειφορία, διότι αυτή ήταν η ανάγκη της εποχής και είδαμε ότι εκεί πραγματικά υπάρχει πεδίο για την αυτοδιοίκηση πάρα πολύ σημαντικό για να χτίσει.